Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Η κρίση χτύπησε για τα καλά και την πόρτα της Εκκλησίας. Με δραματικό ύφος, σήμερα ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος ανακοίνωσε την αναστολή εισαγωγών στον Άγιο Κυπριανό και στο Ιωακήμιο Χειροκομείο. Όπως δήλωσε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης, η συνεχιζόμενη μείωση των συντάξεων και η μη καταβολή από τον ΕΟΠΗ των χρημάτων των συμβάσεων των τροφίμων οδηγεί στη μείωση των μισθών των εργαζομένων και στη σταδιακή μείωση του αριθμού των τροφίμων των δύο ιδρυμάτων της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Δεν μπορούν να δεχτούν άλλους ηλικιωμένους στα ιδρύματα της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, γι' αυτό και σταματούν οι εισαγωγές, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος, λόγω έλλειψης χρημάτων. Στην ανακοίνωση της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης αναφέρεται πως δεν θα αποδέχεται πλέον τροφίμους το Ιωακήμιο Γυροκομείο και το Ίδρυμα Χρονίων Πασχόντων ο Άγιος Κυπριανός εξαιτίας οικονομικής αδυναμίας για την περίθαλψή τους. Βλέπω ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν καλά εάν κάτι δεν αλλάξει στον τομέα αυτό της κοινωνικής πρόνοιας. Δεν θέλω ακόμα να μιλήσω για απολύσεις, η συρρήκνωση των μισθών των εργαζομένων αποβλέπει σε αυτό, να μην κάνουμε απολύσεις, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι τουλάχιστον καταρχήν να σταματήσουμε να δεχόμαστε αιτήσεις και να κάνουμε εισαγωγές τροφίμων. Πλέον θα αρχίσουμε να μειώνουμε τους τροφίμους ώστε σιγά σιγά μία πτέρυγα να κενώνεται και έτσι να είναι λιγότερα τα λειτουργικά έξοδα και στο πετρέλαιο και στο φαγητό. Το φαγητό είναι λιγότερο. Η θέρμανση και τα φάρμακα είναι το ακριβότερο, γι' αυτό και κατά καιρούς κάνουμε εκκλήσεις για φάρμακα, αν περισσεύουν στους ανθρώπους να μην τα πετάνε, να τα φέρουν στα ιδρύματα, για οτιδήποτε, ακόμη και για καθαριστικά είδη, ακόμη και για κουβέρτες που χρειαζόμαστε, 150 κουβέρτες χρειαζόμαστε για το Ίδρυμα του Αγίου Κυπριανού αυτή τη στιγμή και δυσκολευόμαστε να τις πάρουμε. Μια καλή οικονομία και μια καλή διαχείριση των οικονομικών από τα διοικητικά συμβούλια μέχρι τώρα μας έδωσαν τη δυνατότητα, χωρίς καμία βοήθεια οικονομική από το κράτος, για 11 μήνες να τα λειτουργούμε. Η συνεχιζόμενη μείωση των συντάξεων και η μη καταβολή από τον ΕΟΠΗ των χρημάτων των συμβάσεων των τροφίμων οδηγεί στη μείωση των μισθών των εργαζομένων και στη σταδιακή μείωση του αριθμού των τροφίμων των δύο ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Κάναμε αλλεπάλληλα συμβούλια με τα ιδρύματα και του Αγίου Κυπριανού, το Ίδρυμα, το Διοικητικό Συμβούλιο και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιωακημίου Γεροκομείου και προσπαθούσαμε, κάποτε εκποιώντας και περιουσία των ιδρυμάτων, προσπαθώντας να πάρουμε τα ενίκια παρά τη δυσκολία που υπάρχει, προσπαθήσαμε μειώσουμε και μειώσαμε λίγο και τους μισθούς των εργαζομένων που ευχαρίστως το αποδέχθηκαν, προκειμένου να μπορέσουμε να αντέξουμε λίγους μήνες περισσότερο. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, τα διοικητικά συμβούλια έλαβαν την απόφαση αυτή προσφάτως, εφόσον η καταβολή των οφειλωμένων ποσών από τα ασφαλιστικά ταμεία των τροφίμων δεν αποδόθηκε στα ιδρύματα για περισσότερους από 10 μήνες. Όπως τονίστηκε, η Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως προχώρησε σε εκποίησεις ακινήτων και επιβολή έκτακτων εισφορών των ναών της πόλεως που βοήθησαν στη λειτουργία των ιδρυμάτων από 1η Ιανουαρίου του 2012 μέχρι και σήμερα. Αλλά από 1η Ιανουαρίου του 2012 το κράτος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά που οφείλει, δεν μιλούμε για επιχορηγήσεις, σε αυτά που οφείλει στα ασφάλιστρα των τροφίμων των ιδρυμάτων. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί, έχουμε μια τόσων μηνών, 10 μηνών, 11 μηνών καθυστέρηση. Ό,τι αποθεματικό είχαμε από τη Μητρόπολη το καταθέτουμε εκεί και μέχρι τώρα πληρώναμε τη μισθοδοσία και τα απαραίτητα που χρειάζονται οι άνθρωποι και μιλάμε για ακριβά πράγματα, ιατρικά αντικείμενα και θεραπευτικά, επιθέματα, καθετήρες, ουρητήρες, όλα αυτά, λεβάιν, αλλά οτιδήποτε άλλο χρειάζονται αυτά τα ιδρύματα. Φτάσαμε σε ένα σημείο ακόμη να εξαντληθούν και οι ναοί της πόλεως που έχουν μια δυνατότητα, ζητώντας έκτακτες εισφορές από τους ναούς της πόλεως προκειμένου να συντηρήσουμε τα ιδρύματα μέχρι τώρα. Φτάνουμε σε ένα σημείο πλέον που δεν μπορούμε περισσότερο. Η απόφαση αυτή, όπως δήλωσε ο Μητροπολίτης Άνθιμος, αποβλέπει στη διατήρηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους τροφίμους και στη διαφύλαξη των 90 θέσεων εργασίας. Είχα τη δυνατότητα και το καινούργιο γεροκομείο και την αίθουσα του πνευματικού κέντρου να τα σταματήσω, γιατί δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν στη συνέχεια, αλλά επειδή δεν είναι χρήματα δικά μας, είναι χρήματα του ΕΣΠΑ. Τότε όλοι με συμβούλευσαν και πολύ καλά έκαναν ότι προκειμένου να δουλέψει η τοπική αγορά, εργάτες, υδραυλικοί, σιδεράδες, ξυλουργοί, ηλεκτρολόγοι, να γίνουν τα χρήματα, να δοθούν τα χρήματα από το ΕΣΠΑ όπως δίδονται, να γίνουν αυτά τα έργα, ώστε να κινείται κατά κάποιο τρόπο τα ευρωπαϊκά χρήματα
να κινείται κάπως η αγορά σε ό,τι αφορά την ανέγερση και την οικοδομή. Γι' αυτό γίνονται. Εκείνα δεν είναι χρήματα που μπορώ να τα πάρω για να τα βάλω στη λειτουργία των ιδρυμάτων. Όταν τελειώσουν τα οικοδομήματα εκείνα, τότε θα δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Ίσως θα έχουν περάσει 6-7 χρόνια ακόμα, ίσως κάτι καλύτερο έχει δημιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία και στην οικονομία της χώρας. Στην ίδια ατμόσφαιρα και το επόμενο θέμα μας, εκτείναξη της ενεργίας περίπου στο 25,5%, 25,4% για την ακρίβεια, καταγράφηκε το μήνα Αύγουστο στη χώρα μας. Ένα μήνα που παρατηρείται παραδοσιακά εποχική αύξηση των θέσεων εργασίας. Το αντίστοιχο ποσοστό τον προηγούμενο μήνα ήταν 24,8%, ενώ τον Αύγουστο του 2011 κυμαινόταν στο 18,4%. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα ποσοστά ανεργίας φτάνουν στο 25,8% έναντι του 20% που ήταν πέρσι. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Γιώργος Ευσταθίου, τόνισε πως τα ποσοστά ανεργίας θα αυξηθούν κι άλλο μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας στην περιοχή μας. Διαρκή αύξηση καταγράφεται στο ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και συμπυκνώνοντας έτσι με τον πλέον γλαφυρό και τραγικό τρόπο τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της βαθιάς ύφεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στη δημοσιότητα ούτε η παραδοσιακά καλύτερη για τα επίπεδα απασχόλησης τουριστική περίοδος του καλοκαιριού κατάφερε να ανακόψει τον καλπασμό της ανεργίας. Συγκεκριμένα τον Αύγουστο το ποσοστό της ανεργίας έφτασε το 25,4% έναντι 24,8% τον Ιούλιο και 18,4% τον Αύγουστο του 2011. Οι άνεργοι τον Αύγουστο άγγιξαν το 1.267.595, οι απασχολούμενοι τα 3.726.633 και ο συνολικά μη ενεργός οικονομικά πληθυσμός τα 3.375.297. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2011, ο αριθμός των απασχολούμενων φέτος τον Αύγουστο μειώθηκε κατά 327.658 άτομα και σε σύγκριση με έναν μόνο μήνα νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2012, μειώθηκε κατά 36.597 άτομα. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν αυτές οι πολιτικές, οι ενδεδειγμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας, η ένδειξη που έχουμε ότι θα ανεβεί πάρα πολύ η ανεργία. Μιλάω σε εθνικό επίπεδο, αλλά και ειδικότερα στην περιοχή μας. Είναι γνωστό αυτό. Κοιτάξτε, είναι και γνωστό ότι το χθες δεν είναι ίδιο με το σήμερα και το αύριο θα είναι διαφορετικό από το σήμερα. Αυτό τα λέει όλα. Και για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τα ποσοστά ανεργίας δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς φτάνουν το 25,8% έναντι 20% πέρσι. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τόνισε πως αναμένεται κατά